Καλώς ήρθατε στην εκπομπή 24 ώρες Ευρώπη. Άλλη μία φορά, όπως πάντα, από εδώ, από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο, έχω μαζί μου σήμερα δύο εξαιρετικούς ευρωβουλευτές. Όπως πάντα, άλλωστε. Θα ξεκινήσουμε με την κυρία της παρέας, την κυρία Εύα Καϊλή. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πολύ ωραία εισαγωγή και πρόσκληση. Καλώς ήρθατε. Η κυρία Καϊλή ανήκει στην ομάδα των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών και είναι ευρωβουλευτής με το κίνημα αλλαγής. Τα ξαναλέω αυτά για κάποιον που μας βλέπει για πρώτη φορά. Βεβαίως. Και έχουμε μαζί μας τον κύριο Νίκο Χουντή, ευρωβουλευτής από τη Λαϊκή Ενότητα. Ανήκει στην ευρωομάδα της αριστεράς, τη λεγόμενη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο GUE. Σωστά τα είπατε, σας ευχαριστώ και εγώ πολύ και τιμή μου που είμαι στο πάνελ σας. Να διαφωτίζουμε και τους τηλεθεατές για τις ευρωομάδες, γιατί πολλοί τηλεθεατές μπορεί να μας βλέπουν και για πρώτη φορά. Σωστά. Να τους εισάγουμε λίγο στα δεδομένα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε λίγο με εσάς, κυρία Καϊλή. Σας παρακολουθώ ανελιπώς στο Twitter και πολλοί από τους τηλεθεατές μας. Σας βλέπουμε σε πολλές εκδηλώσεις στο εξωτερικό. Είστε πάρα πολύ μπροστά. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά το θέμα της blockchain τεχνολογίας. Λοιπόν, θέλω, το έχουμε ξανασυζητήσει και στο παρελθόν αυτό, αλλά θέλω να πούμε ξανά τι είναι η blockchain τεχνολογία. Να ξεκινήσουμε από τα βασικά. Θα το πω απλά για να το καταλάβουν όλοι, ναι. Ότι η σημασία έχει η χρήση της. Ότι διαθέτουμε πλέον κονδύλια και στήριξη να μπορέσει κανείς να χρησιμοποιήσει αυτή τη τεχνολογία για να προσφέρει καινούργιες λύσεις. Θα σας πω για παράδειγμα, μπορεί να αντικαταστήσει κάποιες υπηρεσίες τραπεζικές, χωρίς να ελέγχει η τράπεζα όλες μας τις συναλλαγές, με πολύ χαμηλό κόστος και πάρα πολύ γρήγορες συναλλαγές, χωρίς να χρειάζονται συμβολιογράφοι για όλα τα συμβόλαια, να μπορούν να δημιουργήσουν την πλατφόρμα, αλλά όχι σε κάθε συναλλαγή, να αυτοματοποιήσουν κάποιες διαδικασίες. Άρα μπορεί να χρησιμεύσει στον τραπεζικό τομέα, κυρίως. Στον τραπεζικό τομέα μπορεί να ανταλλάξει, μπορεί να κάνει συμβόλαια πολύ πιο εύκολα. Αυτό που θα θυμίσω είναι, θυμάστε όταν παλιά ανταλλάσσαμε ταινίες στο διαδίκτυο. Ταινίες. Τα torrents, τα γνωστά. Ναι, τα. Άρα ο καθένας είχε, ενώναν πάρα πολλούς υπολογιστές χρηστών και αντάλλασαν μεταξύ τους αρχεία από οπτικό υλικό, από βίντεο, από μουσική. Αυτό τώρα έχει αλλάξει επίπεδο και μπορείς να ανταλλάξεις πληροφορία, συμβόλαια ή αξίες. Μια συγκεκριμένη αξία, ένα ποσό. Αυτή η τεχνολογία λοιπόν που το καθιστά αυτό δυνατό αναπτύσσεται συνεχώς, δίνει πολύ μεγάλες ευκαιρίες, με πολύ χαμηλότερο κόστος. Ας πούμε, αν θέλει κανείς να στείλει 100.000 ευρώ από την Ελλάδα στην Κίνα, σε έναν συγγενή του, αυτό το κόστος μπορεί να είναι μέχρι 2.500-3.000 ευρώ. Με μια τέτοια τεχνολογία. Με ποιο μέσο θα. Μέσω της τράπεζας, όταν το κάνει. 2.500-3.000 ευρώ. Είναι μεγάλο το κόστος. Η προμήθεια τραπεζική για. Πρόσφατα είδα ενός φίλου μου, όταν πήγε να στείλει τα χρήματα αυτά, ήταν γύρω στις 2.500, αν δεν κάνω λάθος. Φανταστείτε λοιπόν τώρα αυτό να πλησιάζει ένα πάρα πολύ χαμηλό ποσοστό επί της συναλλαγής και αντί να περιμένει 3-4 μέρες να γίνει η συναλλαγή αυτή, να γίνεται μέσα σε λίγα λεπτά και με ελάχιστο κόστος. Αμέσως γλιτώνεις λοιπόν και ποσά και πάρα πολλές χρήσεις, πάρα πολλούς ενδιαμέσους που μπορούν να καθιστούν τη χρήση αυτή πάρα πολύ δύσκολη. Τώρα, σε πολλά άλλα επίπεδα μπορούμε εμείς οι δύο να ανταλλάξουμε ένα σπίτι. Μέσω της blockchain τεχνολογίας. Ναι, γιατί ουσιαστικά λες πόσο κοστίζει, ορίζεις ποιες είναι συντεταγμένες και αυτό ψηφιοποιείς λοιπόν το κτηματολόγιο που δεν έχει γίνει ποτέ στην Ελλάδα οριστικά. Και μπορείς να αγοράσω εγώ από εσένα, μέσω αυτής της τεχνολογίας, την κατοικία αυτή. Η συναλλαγή μας καταγράφεται και μοιράζεται ένα κρυπτογραφημένο αντίτυπο σε όλους τους χρήστες πάλι, όπως με τις ταινίες που λέγαμε πριν. Ποιους χρήστες? Όσοι χρησιμοποιούν την ίδια πλατφόρμα. Άρα δηλαδή γίνεται, να το πω έτσι, ένα online συμβόλαιο για την αγορά του σπιτιού. Σωστά. Το οποίο καταχωρείται πού? Καταχωρείται σε πάρα πολλούς χρήστες κρυπτογραφημένο, οπότε έχεις την ασφάλεια ότι δεν το ελέγχει μόνο ένας ο οποίος μπορεί να εξαφανιστεί ή μπορεί να το χάσει. Είναι κρυπτογραφημένο και υπάρχει μέσα στο δίκτυο. Στους χρήστες που θέλουμε εμείς όμως να το κοινοποιήσουμε. Στους χρήστες, ανάλογα το πώς το σχεδιάσει κανείς. Αλλά το λογικό, το σημαντικό της τεχνολογίας αυτής είναι πως αν όλοι χρησιμοποιούμε αυτή την πλατφόρμα, φανταστείτε το Facebook για παράδειγμα, όλοι μέσα έχουν κρατήσει ένα αρχείο. Άρα δεν μπορεί να σβηστεί, δεν μπορεί να κλαπεί, δεν μπορεί να αλλαχθεί χωρίς να ενημερωθούν οι πάντες. Στην Ελλάδα χρησιμοποιείται αυτή η τεχνολογία? Στην Ελλάδα έχουν υπάρξει κάποιες εφαρμογές για αυτή τη τεχνολογία. Έχει το καλό για παράδειγμα ότι αν έχω εγώ τα δεδομένα μου τα ιατρικά στο κινητό, ναι, μπορώ να σας δώσω την άδεια να τα δείτε για 3 ώρες ή για 3 μέρες και να γνωρίζω αν τα είδατε, πότε το ανοίξατε τον φάκελο, πότε τον κλείσατε
και να κρατάω ουσιαστικά τον έλεγχο του πότε θα βλέπετε και τι θα βλέπετε από τα δικά μου στοιχεία. Αυτό μπορεί να έχει πάρα πολλές χρήσεις σε πάρα πολλούς κλάδους. Νομίζω λοιπόν ότι οι δυνατότητες που δίνει μεγάλες είναι ουσιαστικά σαν να έχεις μια άλλη χρήση του διαδικτύου, πολύ πιο αποκεντρωμένη, χωρίς να έχεις μια εταιρεία που μπορεί αύριο να κλείσει και να, ρίξει όλα τα στοιχεία εκτός δικτύου. Το blockchain πώς μπορεί να εξελιχθεί, δηλαδή στα επόμενα χρόνια, τι μπορούμε να περιμένουμε ακόμα? Μπορούμε να περιμένουμε πάρα πολλές. Μπορούμε να περιμένουμε καταρχήν να ψηφίζουμε στο διαδίκτυο με απόλυτη ασφάλεια και να μπορεί κανείς να διαπιστώσει, να ελέγξει, να δει πάντα την ψήφο του. Μπορούμε να ψηφίζουμε για διάφορα θέματα, άλλες φορές συμβουλευτικά, άλλες κανονική ψηφοφορία, εκλογική, με ελάχιστο κόστος. Αν, ας πούμε, το κόστος γινόταν σε αυτή τη τεχνολογία στην Ελλάδα των εσωκομματικών μας εκλογών, αντί για 800.000, 400.000, δεν θυμάμαι πόσο κόστησε, ναι, υπολογίστε το 1 δέκατο. Υπάρχουν άνθρωποι γνώστες στην Ελλάδα που μπορούν να την εξελίξουν, ναι, αυτή τη τεχνολογία? Έχουμε εξαιρετικούς επιστήμονες πληροφορικής, οι οποίοι εργάζονται σε αυτή, βρίσκουν πάρα πολύ έξυπνες ιδέες και λύσεις και προσπαθούν να ξεκινήσουν κάποια startup να δουλεύουν γύρω από αυτή τη τεχνολογία. Ουσιαστικά σου δίνει μεγάλη ασφάλεια, σου αποκεντρώνει το διαδίκτυο και την ανταλλαγή αξίας. Από εκεί που ανταλλάσσουμε πληροφορίες, τώρα μπορείς να ανταλλάξεις και μια αξία. Νομίζω έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον και μπορεί να δώσει επίσης πολλές θέσεις εργασίας, γιατί όταν τη γνωρίζεις, μπορείς να δουλεύεις από την Ελλάδα, ναι, αλλά να δουλεύεις για οπουδήποτε στο εξωτερικό. Είναι μια λειτουργία που δεν έχει σύνορα, μια υπηρεσία. Κύριε Χουντή, εσείς τι γνωρίζετε την τεχνολογία, την blockchain? Σε γενικές γραμμές δεν γνώριζα τις πληροφορίες που μας έδωσε και άκουσα με πολύ προσοχή. Ναι. Μου είναι οικεία αυτά τα θέματα, γιατί έχω σπουδάσει μηχανικός και επομένως θα μπορούσα να πω ότι οι πρόοδοι που έχουν γίνει, ιδιαίτερα σε αυτό το τομέα, είναι εκπληκτικοί. Επιτρέψτε μου όμως ορισμένες, ναι, κοινωνικοπολιτικές παρατηρήσεις, τις οποίες υπενήχθηκε λίγο και η κυρία Καϊλή, διότι η τεχνολογία καλή είναι, αλλά το θέμα είναι ποιος την έχει στα χέρια του και προς ποια κατεύθυνση την αξιοποιεί. Από αυτά που μας είπε πάντως, υπάρχει έλεγχος, δηλαδή δεν μπορεί ο καθένας να έχει πρόσβαση, από ό,τι κατάλαβα. Μπορείς να επιλέξεις ποιος και πότε. Ουσιαστικά δημοκρατικοποιεί περισσότερο το διαδίκτυο. Σύμφωνοι. Όμως είναι μια δημοκρατία η οποία είναι στα χέρια και στην έγκριση αυτών που την ελέγχουν αυτή την κατάσταση. Θυμίζω, και δεν είμαι κακύποπτος κατά ανάγκη, ούτε έχω καμία τάση, για να μπούμε λίγο στην ορολογία, πώς να το πούμε, λουδιτισμού. Παλιότερα, όταν εξελίσσονταν οι μηχανές και οι εργάτες, μιλώ τον 19ο αιώνα, έχαναν τη δουλειά τους, αναπτύχθηκε ένα κίνημα να καταστρέφει τις μηχανές, λες και αυτά φταίγανε. Δεν είμαστε σε αυτή τη φάση, ούτε και είναι η θέση, ας πούμε, της αριστεράς, ούτε και προσωπική. Όμως, να τώρα, ας πούμε, την αξιοποίηση, ας πούμε, της νέας τεχνολογίας, όπως τη φέρνω σε ένα θέμα που τελευταία είχα και μια ερώτηση, ας πούμε, πάρτε τώρα, πάμε στους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς. Ναι. Επομένως, εδώ ποιος διευκολύνεται και είδατε προς τα που καταλήγουν αυτά τα πράγματα, υπάρχουν πιέσεις, ούτως ώστε να γίνει ένας ηλεκτρονικός πληστηριασμός. Το ότι χρησιμοποιείται όμως η τεχνολογία, η εξέλιξη της τεχνολογίας για τους πληστηριασμούς, δεν είναι λόγος αυτός να μείνουμε πίσω τεχνολογικά. Όμα, το δήλωσα, αυτή είναι θέση αρχής. Τελείως. Ένα και στο η χέρι που λένε. Η τεχνολογία είναι ουδέτερη. Εγώ, είναι πώς τη χρησιμοποιείς. Όχι, όχι. Ναι. Ουδέτερη, είναι πώς το χρησιμοποιείς. Αλλά σε κάθε περίπτωση υπάρχει ένα φιλοσοφικό θέμα, θα το πιάσουμε τώρα. Τι σημαίνει πρόοδος? Είναι πρόοδος. Ναι. Αυτή η τεχνολογία δεν μπορεί να την αρνηθεί. Θα προσέθετα ένα ακόμα σχόλιο. Συνήθως οι πρόοδοι σε τέτοια θέματα γίνονται στους τομείς που έχουν το πάνω χέρι ή σε δραστηριότητες αιχμής. Θυμίζω, διαδίκτυο και άλλα αναπτύχθηκαν λόγω της αστροναυτικής, ας το πούμε, επιστήμης και των αναγκών. Παλαιότερα είχαμε ανάπτυξη στην ιατρική κτλ. Λόγω των αναγκών του πολέμου. Τώρα έχουμε, ας το πούμε έτσι, ανάπτυξη που προσανατολίζεται και η έρευνα στην κατεύθυνση της διευκόλυνσης εν γέννη των χρηματοπιστωτών. Επομένως, είναι μεγάλη συζήτηση. Ανοίξω μεγάλη συζήτηση. Θέλω να πω λοιπόν ότι και αυτό, αν λειτουργήσει πολλές φορές με τον τρόπο που λειτουργεί, είναι και υποκατάσταση της δημοκρατίας. Δηλαδή, να σας το πω έτσι κάπως διαφορετικά. Πράγμα, θα έλεγα υποβοήθηση, γιατί ουσιαστικά φεύγει ο μεγάλος έλεγχος, μοιράζεται σε πολύ περισσότερους χρήστες. Ναι, αλλά είδατε τώρα που βρεθήκαμε όλα αυτά τα δεδομένα που έχουμε εμείς, όχι μόνο μέσα με αυτή τη διαδικασία, ήρθε και τα μάζεψαν και τα δώσαν στην Υπηρεσία Ασφαλείας των ΗΠΑ. Η μία εκδοχή, λέω, κακής χρήσης κτλ. Ναι. Η άλλη εκδοχή αλληλοκατηγορούνται τώρα ότι υπήρχε χακάρισμα, έτσι, στην ηλεκτρονική ο επηρεασμός στις εκλογές Τραμπ.
Επομένως, στο Facebook λέτε, στο Facebook, λέτε ναι, το σκάνδαλο με την Cambridge Analytica. Αυτό θέλω να τονίσω εγώ και όχι αρνητική όσον αφορά. Είναι το GDPR που ήρθε αργότερα, δυστυχώς, ναι, μετά από όσα συνέβησαν. Επομένως, πρέπει να υπάρχουν και κάποιες αρχές, λέω εγώ, η πρόοδος της τεχνολογίας, αρχές προς όφελος των πολλών, προς όφελος της δημοκρατίας. Μιας και είμαστε στην τεχνολογία, πριν πάμε στα υπόλοιπα θέματα και μιας και μιλήσαμε για το GDPR, όπου μεγάλος λόγος έγινε στην Ελλάδα, θέλω λίγο να μου πείτε τη γνώμη σας για το GDPR. Θα βοηθήσει όντως, έχει νόημα, δηλαδή μας ήρθαν πολλά email σε όλους που μας έλεγε ανανεώστε μας, δώστε μας την άδεια για να συνεχίσουμε να σας ενημερώνουμε. Εύα. Εγώ θα πω το εξής, επειδή ακούστηκε ίσως λίγο πιο τρομακτικό από ότι θα έπρεπε. Το GDPR βάζει τάξη και σου δίνει το δικαίωμα, ναι, να ελέγχεις τα δεδομένα σου, τα προσωπικά σου ευαίσθητα δεδομένα, να γνωρίζεις ποιος τα κατέχει, πώς τα χρησιμοποιεί, για ποιο λόγο και για ποιο σκοπό. Να έχει λοιπόν ονοματεπώνυμο αυτός που έχει τον έλεγχο των δεδομένων σου, να έχει ευθύνη μάλλον αυτός που έχει τον έλεγχο των δεδομένων σου. Αυτό είναι ένα δικαίωμα που είναι πάρα πολύ σημαντικό, ότι το θωρακίζει η Ευρώπη και μάλιστα δίνει πολύ, έχει βάλει πάρα πολύ σημαντικές ποινές σε εκείνους που το παραβιάζουν. Άρα αν θέλει κανείς να πει ότι εγώ θέλω να γνωρίζω Facebook, Google ή οποιαδήποτε υπηρεσία, πού βρήκατε τα δεδομένα μου, πού τα χρησιμοποιείτε, ποιος τα εκμεταλλεύεται, αν έχετε βγάλει χρήματα από αυτό, αν τα πουλήσατε ή όχι, ή να ζητήσετε να μην χρησιμοποιούν πια τα δεδομένα σας, όλα αυτά τα δικαιώματα που δεν υπήρχαν πριν, δεν υπήρχε νομοθετικό πλαίσιο, τώρα πια υπάρχει. Έχεις λοιπόν το δικαίωμα να ζητήσεις τα προσωπικά σου ευαίσθητα δεδομένα να φύγουν, να τα πάρεις εσύ, να τα ελέγξεις και να φύγουν από οποιαδήποτε εταιρεία τα έχεις, είτε εις γνώση σου, είτε χωρίς να το γνωρίζεις, παραχωρήσει. Κύριε Χουντή. Εγώ θα γκρινιάξω πάλι. Καταλαβαίνω ότι είναι στη γραμμή και τα αποτελέσματα σε πρώτο επίπεδο δείχνουν ότι διευρύνεται, πώς να σας το πω, η δυνατότητα ελευθερίας του ατόμου. Δίνει περισσότερες ελευθερίες, ευχέρειες, δυνατότητες. Αλλά ταυτόχρονα αυτό το θέμα, αν έρχεται σε αντίθεση με το θέμα της ισότητας, φιλοσοφικό και αυτό το θέμα, δηλαδή τότε τι έχουμε... Τι σχέση έχει το GDPR με την ισότητα? Λέω εγώ τώρα την άλλη πλευρά, είπα θα γκρινιάξω. Είναι και φιλόσοφος της αριστεράς, ναι, τώρα, είπα θα γκρινιάξω λιγάκι. Το πάει από αλλού. Ναι, γιατί το άμα πάει είναι ωραία, να πούμε τα ίδια, αν είναι να πούμε τα ίδια, δεν θα έχει κάποια ρεπρόσια. Είναι ωραία τα ερωτήματα αυτά. Επαναλαμβάνω, είναι ενδιαφέροντα αυτά που λέει η κυρία συνάδελφος. Θα πάμε και στα κόκκινα δάνεια, έχουμε και άλλα να πούμε. Σύμφωνη, αλλά παρακολουθώντας, αν θέλετε, την εξέλιξη της επιστήμης και ιδιαίτερα της φυσικής και τη φιλοσοφία αυτών των θεμάτων, προσπαθώ να σας πω τις ενστάσεις που ακούγονται κατά καιρούς, που έχουν πολιτικό και κοινωνική διάσταση, γιατί όλα αυτά είναι κοινωνικές δραστηριότητες. Και γι' αυτό εγώ στραβώνω τη βέργα, ας το πούμε έτσι, από την ανάποδη, για να είμαστε και ψηλιασμένοι, που λέει κάποιος κτλ. Και να πάμε στην ουσία του θέματος. Ας πούμε, αυτή την περίοδο ή αυτά τα χρόνια ζούσαμε τις ηλικιώδεις ταχύτητες στη μετακίνηση πλούτου. Έτσι δεν είναι? Είδατε που καταλήξαμε σε σχέση με τις τράπεζες και τις φούσκες. Τεράστιες περιουσίες που ξεπερνάνε με εθνικούς προϋπολογισμούς 2 και 3 φορές, φτάσαμε σε αυτό το πράγμα. Επομένως, το ποιος κινεί αυτά τα νήματα, για ποιο σκοπό, πέρα από την ατομική ευχέρεια που σου δίνει σε μικροκλίμακα, είναι ένα θέμα όχι μόνο συζήτησης, αλλά και διαπάλησης σήμερα για να μπορέσουν να γίνουν μεγαλύτεροι έλεγχοι, αλλά και επί της ουσίας. Τι να διακινήσει κάποιος που δεν έχει? Πώς να διακινηθούν κεφάλαια από την Ελλάδα, λέω κατά μία έννοια, που έχουμε, ας πούμε, τώρα τα capital controls, όσο και να έχουν χαλαρώσει και όσα περιθώρια σου αφήνει. Επομένως, υπάρχει και το θέμα, υπάρχει αντικείμενο να διακινήσει από και είναι κατάλαβα, δημοκρατικό. Από ό,τι μας εξηγήσε η κυρία Καϊλή, στο blockchain δεν υπάρχουν capital controls, άρα μπορεί κάποιος να στείλει ό,τι ποσό θέλει στο εξωτερικό. Κάνω λάθος? Κανονικά έτσι ξεκίνησε το σκεπτικό της τεχνολογίας αυτής. Ότι δεν έχει κεντρικό έλεγχο από κεντρικές τράπεζες. Φυσικά αυτό για να χτιστεί πρέπει να υπάρξουν πάρα πολλοί χρήστες, να έχει αρχίσει να σταθεροποιείται η τιμή και να δώσουμε και αρκετή νομική σταθερότητα. Αυτό που λέει ο κ. Χουντής λοιπόν ουσιαστικά ήταν το πρόβλημα που αρχίζει ο κόσμος, οι νέοι άνθρωποι να ψάχνουν να βρουν λύσεις για να ξεφεύγουν από τέτοιους ελέγχους. Και το GDPR, για να τα συνδέσω όλα αυτά, ουσιαστικά προσπαθεί να βρει τη συγκέντρωση των πολλών δεδομένων, γιατί τα δεδομένα έχουν και μια αξία έτσι πολύ μεγάλη πλέον. Όποιος τα κατέχει, έχει πάρα πολύ μεγάλο πλούτο στα χέρια του. Αυτά λοιπόν τα δεδομένα να μπορεί κανείς να επιστρέψει ο έλεγχος στα δικά του χέρια, να μπορεί να τα παρακολουθήσει, να γνωρίζει πού χρησιμοποιούνται και να έχει ευθύνη κάποιος, αν τα χρησιμοποιήσει για λάθος σκοπό, να έχει την ευθύνη και να πληρώνει πολύ μεγάλα πρόστιμα. Και μάλιστα έχει ξεκινήσει η νομοθεσία για έναν
ψηφιακό φόρο, digital tax λέγεται. Αυτό σημαίνει ότι μεγάλες εταιρείες πολυεθνικές που είχαν δράσει στην Ευρώπη, έβγαζαν πάρα πολλά κέρδη στην Ευρώπη, αλλά φορολογούνταν όπου επέλεγαν. Γιατί ήταν ένας στον ψηφιακό κόσμο, δεν ήταν εύκολο να ορίσεις σύνορα. Προσπαθεί να επιστρέψει λοιπόν και να παίρνει το φόρο εκεί που θα παράγεται ο πλούτος, εκεί που θα αγοράζει την υπηρεσία. Αυτό νομίζω θα βοηθήσει πάρα πολύ να σταματήσουν να διαφεύγουν τεράστια ποσά από τις χώρες που έχουν πολύ βαριά φορολογία, όπως η δική μας, σε χώρες που έχουν μηδενική και ευνοϊκή φορολογία για αυτές τις εταιρείες, οι οποίες λοιπόν έχουν απίστευτα κέρδη με μηδενικό φόρο. Δηλαδή, μιλάμε τώρα, ένα παράδειγμα λίγο να το δούμε. Εάν, ας πούμε, είχε κάποιος ένα e-shop στην Ελλάδα, θα μπορούσε να είχε την έδρα του σε άλλη χώρα και να πληρώνει το φόρο στην άλλη χώρα. Mm-hmm. Ναι. Όμως είναι ψηφιακή υπηρεσία, δηλαδή... Τώρα πια θα προσπαθήσουμε να βάλουμε τα όρια, εκεί λοιπόν που κάποιος το αγοράζει, να πρέπει να αποδίδει και η εταιρεία αυτή τον φόρο. Στη χώρα που ανήκει, που γίνεται η αγορά δηλαδή. Είναι μια προσπάθεια, ξεκίνησε τώρα νομοθεσία, τη θεωρώ πάρα πολύ σημαντική. Και νομίζω θα πρέπει να επεκταθεί σε πάρα πολλές εταιρείες πολυεθνικές που δρούν ανενόχλητες και μεταφέρουν όλα τους τα κέρδη σε διάφορους φορολογικούς παραδείσους για να μην αγγίσω μια κουβέντα εδώ, όχι που στραβώνει, αλλά που ανοίγει ενδεχομένως προοπτικές, αφού σας είπα ότι παρακολουθώ αυτή τη συζήτηση. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να βρεθούν τεχνικές, πλατφόρμες, αλγόριθμοι, διάφορα, που να συγκεντρώνουν πολλά στοιχεία και να τα επεξεργάζονται σε χρόνο όσο γίνεται λιγότερο για να βγάζουν τα επιθυμητά αποτελέσματα κάθε φορά. Αυτό σημαίνει, κυρία Δεμεντίου, ότι βρισκόμαστε μπροστά, αν δεν έχει γίνει κατορθωτό, να έχουμε υπολογιστές, τους λεγόμενους κβαντικούς υπολογιστές, που σημαίνει μια καινούρια βιομηχανική εντός εισαγωγικών επανάσταση. Σημαίνει δηλαδή ότι οι παλιοί υπολογιστές, όσο γρήγορα και αν ήταν, είναι ανεπαρκείς, οι κβαντικοί υπολογιστές θα μας δώσουν τεράστιες δυνατότητες, μιας και θα μπορούν να επεξεργάζονται πολλαπλάσια δεδομένα κτλ. Και αυτό θα είναι για καλό σε αρκετά πράγματα. Ήδη το έχουμε δει, σπερματικά θα έλεγα, διότι όταν η υπηρεσία ασφαλείας που ανέφερα εγώ Αμερικής μαζεύει τόσα υλικά παγκοσμίως, δεν μπορεί με τρέχουσες καταστάσεις να το επεξεργαστεί και να βγάλει το αποτέλεσμα όχι ή ομιλών, κάτι είπε, να τον προσέξουμε κτλ. Επομένως, είμαστε στην εποχή μάλλον των κβαντικών υπολογιστών. Είστε πολύ μπροστά. Άμα ζητήσω εγώ να εξηγήσουμε και τι είναι κβαντικοί υπολογιστές. Ναι, είναι υπολογιστές που δεν λειτουργούν με αναλογικό, λειτουργούν με ψηφιακό και οι δυνατότητες για εκδοχές δεν είναι 0-1 που λέγαμε παλιά. Τα ξέρουν αυτοί που θα μας παρακολουθήσουν και θα δουν ενδιαφέροντα. Λοιπόν, επομένως, υπάρχουν δυνατότητες που σημαίνει πάρα πολλά πράγματα έως και παράλογα. Ένα σωματίδιο να είναι ταυτόχρονα, για να δείτε ότι το έχω το θέμα, ταυτόχρονα σε διαφορετικά σημεία την ίδια στιγμή και ούτω καθεξής. Λοιπόν, ωραία πράγματα, ενδιαφέροντα. Απίστευτο δίδυμο για τους τηλεθεατές. Είδατε που σας είπα ότι δεν θα γκρινιάξω μόνο. Ναι. Για τους τηλεθεατές που θέλουν να ενημερωθούν για την τεχνολογία. Δεν το περίμενα, κύριε Χουντή. Πραγματικά σας το λέω ότι είστε τόσο μπροστά. Ότι μας ανέλησε σε λίγα δευτερόλεπτα την κβαντομηχανική. Όταν θα κάνεις παρουσιάσεις, θα πω σε τους τίτλους μου αυτός. Λοιπόν, πάμε να δούμε και την ευρωπαϊκή μας πραγματικότητα, αλλά και την ελληνική, όπου έχουμε πάρα πολλά προβλήματα. Κύριε Χουντή, εσείς κάνατε μία ερώτηση στον κύριο Μάριο Ντράγκη για τα κόκκινα δάνεια. Για ποιο λόγο λοιπόν πολλούνται τα κόκκινα δάνεια σε funds και όχι στους δανειολήπτες? Ναι, κάτι πιο πεζό έχει ως ένα βαθμό κάποια σχέση, αλλά μην το ξαναγυρίσουμε το θέμα. Ναι. Λοιπόν, η Εμπορική Τράπεζα, κατά δημοσιεύματα, έδωσε 5,5-5,2 για την ακρίβεια δισεκατομμύρια μη εξυπηρετούμενα δάνεια και τα πούλησε έναντι 110 εκατομμυρίων ευρώ. 5,2, ναι. Τα έδωσε, πού τα έδωσε, στις επιχειρήσεις, στα funds, κυρίως ξένα funds, distress funds, δηλαδή και λίγο και αρπακτικά, οι οποίες τα αγόρασαν ή θα τα αγοράσουν, γιατί άνοιξε αυτός ο λογαριασμός, αν είναι έτσι τα πράγματα, και από εκεί και πέρα αυτά θα έρχονται και θα σας ενοχλούν εμένα, την κυρία Καϊλή, κοίταξε να δεις τι θα γίνει με το δάνειο που θα έχεις ή θα προχωρούν και στις κατασχέσεις. Αυτό έτσι κι αλλιώς συμβαίνει με την όχληση και τώρα, τις πρακτικές εταιρείες. Έρχεται όμως να διαψεύσει το γνωστό πρόβλημα σε σχέση με τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Υπάρχουν πολλά, υπάρχουν εκατομμύρια. Το προηγούμενο ποσό και η προηγούμενη διαδικασία αφορούσε 300.000 δανειολήπτες. Η ερώτηση που έκανα λοιπόν στον κύριο Ντράγκη είναι, αφού η Εθνική Τράπεζα, ή μια τράπεζα του Ευρωσυστήματος, διότι οι τράπεζες πια είναι απόλυτα ελεγχόμενες από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και όσον αφορά το κεφαλαϊκή τους επάρκεια, δηλαδή αν έχουν χρήματα κτλ. Να αποζημιώσουν και να κινήσουν λίγο την οικονομία ή και αν μπορούν να δανείσουν. Λοιπόν, αφού
υπάρχει κεφαλαϊκή, υπάρχει, έτσι λέει. Και μπορείτε να κάνετε τέτοιες, μπορεί να κάνει τέτοιες, ας το πούμε, τέτοια λειτουργίες, deals, ας πούμε, μέσα τέτοιο, γιατί δεν γίνεται μια προσφορά στους δανειολήπτες, προκειμένου να μην χάσουν και ό,τι έχουν εν υπόθηκο, αυτή η τιμή που δίνει στα fans, να τη δώσει και να την αποπληρώσει όλος και να κρατήσει το υπόθηκό του ή τουλάχιστον να μην μπει στις διαδικασίες κατασχέσεων κτλ. Και εξ όσων γνωρίζω, ενδεχομένως και η κυρία Καϊλή θα το γνωρίσει αυτό, επειδή έχει γίνει συνέχεια συζήτηση για αυτά, στην Κύπρο το προτείνανε αυτό. Σωστά. Δεν ξέρω το αποτέλεσμα. Ενδεχομένως να προτείνανε ποιοι. Οι τράπεζες για να γίνει μια τέτοια δοσοληψία. Κάποια στιγμή και κυβερνητικά στελέχη και εγγυήθηκαν ότι οι τράπεζες θα το αντιμετωπίσουν όλοι έτσι, αλλά ήρθε το φαινόμενο των πληστηριασμών. Με το σκεπτικό που ακούστηκε ότι αν γίνει τέτοια πράγματα, τότε θα έχουμε πρόβλημα με τις καταθέσεις. Δηλαδή, οι τράπεζες δεν θα μπορέσουν να πάρουν τα χρήματά τους και θα πάμε στο κούρεμα των καταθέσεων. Το γνωστό εφιαλτικό σενάριο. Αν δεν ισχύει λοιπόν αυτό, αυτή είναι η ερώτηση, γιατί δεν κάνετε αυτό το πράγμα, αφού είμαστε σε κεφαλαϊκή επάρκεια των ελληνικών τράπεζων και η ευθύνη είναι της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Θα απαντήσει ο κ. Ντράγκη, δίνει απάντηση. Α, δεν έχετε λάβει ακόμα απάντηση. Όχι, δεν έχω λάβει απάντηση, απλώς ένα σχόλιο επί των απαντήσεων. Έτσι. Όταν μια απάντηση θεωρεί ο κ. Ντράγκη, γιατί έχω κάνει ορισμένες ερωτήσεις, ότι φτιάχνει το image του, ας πούμε ελληνικά δηλαδή, και επειδή βρισκόμαστε στη διάρκεια, πάμε, τελειώνει θητείες, τελειώνει προεκλογικές, πάμε για προεκλογική ατμόσφαιρα, οι ευθύνες ακούγονται και τώρα θα ακούσετε, φταίει η Κομισιόν για αυτά, φταίει οι ελληνικές κυβερνήσεις, οι εθνικές κυβερνήσεις. Όταν είναι για κάτι καλό, τη βγάζει την απάντηση γρήγορα, τη δημοσιεύει και πριν μου τη δώσει εμένα, όπως δίνουν στους ευρωβουλευτές. Τώρα περιμένουν να δω το από κάτι, την αντίδραση. Το κάτι καλό τι θεωρείτε? Όταν είναι κάτι που τον αθώνει όσο αφορά αυτά. Ναι. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, μια ερώτηση: τι κάνετε, κύριε Ντράγκη, σε σχέση με τα χρήματα που μας κρατήσατε, με τα ομόλογα κτλ. Λέει: κοιτάξτε, εδώ τα έχουμε εδώ, είναι στις τράπεζες. Δεν μπορούμε να τα δώσουμε γιατί δεν υπάρχει δέσμευση. Παρ' όλα αυτά, υπάρχουν αυτά τα χρήματα. Και το λέω γιατί αυτά τα χρήματα ενδεχομένως να είναι το αντικείμενο της επόμενης συζήτησης που θα έχουμε. Εύχομαι με την παρουσία και της Καϊλή, που θα είναι ενδεχομένως μέσα στα μέτρα ελάφρυνσης του χρέους. Δηλαδή, θα σου ξαναδώσουν χρήματα που σου ανήκουν, έτσι φαίνεται το πράγμα. Η ερώτηση και αυτό υπονοεί τον κύριο Ντράγκη και θα στα δώσουν υπό τη μορφή καινούργιας χρηματικής υποστήριξης ή και μαξιλαρίου, ενώ στα χρωστάνε διότι είχαν δεσμευτεί για να το κάνουν αυτό το πράγμα. Λοιπόν, έχει ενδιαφέρον να το παρακολουθήσουμε. Θα σας δώσω την απάντηση. Την επόμενη θα τη δείτε και θα έχουμε την απάντηση. Το κακό ότι πετάει τον μπαλάκι ο Ντράγκη στην Νου, εκείνου στον Ντράγκη. Δηλαδή, πολλές φορές προσπαθούν να ρίξουν την ευθύνη για κάτι κακό σε κάποιον άλλον και αυτοί αναλαμβάνουν δεσμεύσεις μόνο για την προσπάθεια που κάνουν να εξηγιάνουν τους τομείς αυτούς. Το πολύ απλό λέμε ότι όταν η αξία του σπιτιού σου έχει χαθεί από την κρίση, η αντικειμενική της αξία. Έχει πέσει. Ναι, αντί να μειωθεί και το δάνειό σου για να μπορέσει να το αποπληρώσεις. Ουσιαστικά τι κάνουν, το παίρνουν, το δίνουν, το χαρίζουν σε έναν στις αγορές που λέμε, σε κάποια κοράκια, οι οποίοι το παίρνουν για ψίχουλα και το πουλούν για να βγάλουν κέρδος. Και τι να μην μπορείς εσύ ο ίδιος να πληρώσεις, να εξυπηρετήσεις το δάνειό σου με πολύ καλύτερους όρους στη νέα του αξία. Αφού το κόστος έτσι κι αλλιώς εμάς έχει μεταφερθεί, δεν είναι ότι το σήκωσε και κανένας άλλος, οι Έλληνες φορολογούμενοι το πλήρωσαν. Και να συνδέσω λίγο και τα προηγούμενα θέματα της ενστάσης που είπα και αυτό. Τώρα έχουμε συζήτηση, τώρα αυτές τις μέρες συζητούνται και θα πάρουν αποφάσεις για την ενίσχυση και θωράκιση της ΟΝΕ. Μία από αυτές τις αποφάσεις είναι η ολοκλήρωση της τραπεζικής. Θα πηγαίναμε και σε αυτό το θέμα. Όχι, ναι, όχι, ναι. Νομίζω η γέφυρα θα είναι καλή. Υπάρχει συζήτηση και λοιπόν, μένει σε αυτή τελευταίο, την το τελευταίο στάδιο, το οποίο καθυστερούν, είναι η εγγύηση των καταθέσεων σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Δηλαδή, αν εγγυούνται με όλα τούτα και τα λοιπά, ότι οι καταθέσεις μας είναι εξασφαλισμένες. Αυτή τη στιγμή, μέχρι 100.000. Τώρα τη στιγμή τι συμβαίνει στις καταθέσεις, υπάρχει κάποια εγγύηση? Υπάρχει εγγύηση κρατική. Δηλαδή, αν η Ελλάδα μπορεί να τα πληρώσει, υπάρχει μέχρι 100.000. Αν δεν μπορεί, όπως έγινε στην Κύπρο. Χάνονται τα χρήματα των καταθέσεων. Χάνονται. Τα έχει δανείσει κάπου να στα φυλάνε, αλλά αν κλείσει και δεν μπορεί να τα αποπληρώσει, τα έχασες. Δεν στο εγγυάται. Στο εγγυάται μόνο η χώρα σου όσο μπορεί. Από εκεί και πέρα η Ευρώπη δεν έρχεται να δώσει την ασφάλεια ότι εγγυάται ευρωπαϊκά τις καταθέσεις. Άρα η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι προς το παρόν μόνο στις υποχρεώσεις και όχι στις ευθύνες. Και γιατί στο όνομα της Τραπεζικής Ένωσης έγιναν σημεία και τέρατα, λέω, και όχι μόνο στην Ελλάδα, η αυτή δυσανεξία των θεσμών σε αυτό το τελευταίο που θα ήθελε ο Ευρωπαίος καταθέτης, αυτό θα έλεγα ακόμα και ο Ευρωπαίος πολίτης που βλέπει την ΟΝΕ και τα συστήματά της ως μια εγγύηση, δεν το δίνουν.
δεν το δίνουν. Και είναι και μια διεκδίκηση υπερκομματική, θα έλεγα, έτσι δεν είναι, κυρία Καϊλή? Ναι, αλλά είναι και ένα δείγμα γραφής, είναι δείγμα γραφής αν θα το προχωρήσουν σε αυτό το. Και μάλιστα οι περισσότερες χώρες το διεκδικούν. Mm. Προφανώς καταλαβαίνετε και ποιες είναι εκείνες οι χώρες οι οποίες το καθυστερούν και το αναβάλουν, γιατί φοβούνται και δεν θέλουν να πάρουν ευθύνες για το ελληνικό ή το ιταλικό τραπεζικό σύστημα ή του Νότου γενικότερα, που ήταν πιο αδύναμο και πιο συστημικό. Για να μην πληρώσουν οι λαοί τους ίσως τη χρεοκοπία κάποιων άλλων. Τι να πληρώσουν, έχουν κερδοσκοπήσει απίστευτα. Τι να πληρώσουν, για να μην στηρίξουν την Ευρώπη όπως θα έπρεπε να έχουν κάνει. Το θέμα είναι ότι οι λαοί και ο ελληνικός λαός πλήρωσαν τη χρεοκοπία των τραπεζών. Αυτό πάντως θα ήταν μεγάλο κατόρθωμα για την Ευρωπαϊκή Ένωση εάν καταφέρουμε να πετύχουμε μία ευρωπαϊκή εγγύηση των καταθέσεων. Ελπίζω ο φάκελος έχει έρθει, απλώς δεν έχει προχωρήσει. Καθυστερεί χρόνια. Θα προχωρεί. Πόσα χρόνια καθυστερεί? Από την ώρα που ξεκίνησε η Τραπεζική Ένωση. Το 2015 ουσιαστικά. Όχι, πιο νωρίς, κυρία Καλή, επειδή ήμουν και στην προηγούμενη θητεία. Είχε ξεκινήσει το πακέτο της Τραπεζικής Ένωσης με τα 2-3 στάδια. Το τρίτο, το τελευταίο. Η κυρία Καηλή σωστά ανέφερε κάποια στιγμή την κυρία Νουή. Είναι αυτή που κάνει το δεύτερο και τρίτο. Το πρώτο και δεύτερο κάνει την εποπτεία. Επομένως, εξυγίαση των τραπεζών, εποπτεία των τραπεζών. Μπαίνει σε αυτό το ευρωσύστημα. Δεν έχουν πει γερμανικές, λέω, τα. Ναι. Κουσούρια του. Ναι. Αλλά όλοι το δέχτηκαν αυτό, δηλαδή να σε ελέγχει πόσο θα κάνεις, τι θα δίνεις, που θα δίνεις τα δάνεια, αυτό που είπα εγώ, τι θα γίνει με τα δάνεια τα προηγούμενα. Αλλά με εγγύηση, με προπτική, με προβολή, ότι στο τέλος, ρε παιδιά, της μέρας θα έχουμε αυτή την ευρωπαϊκή εγγύηση. Είναι μόνο σε εθνικό επίπεδο, αλλά υπάρχει ένα ερωτηματικό. Έχεις εθνικό επίπεδο να το καλύψει? Αν θα το εγγυηθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο, υπάρχει μια διένεξη τώρα. Και από πού ξεκινάς να παίρνεις χρήματα? Να το πω απλά. Ας πούμε, γίνεται ένα πατατράκ και πρέπει να μου δώσουν εμένα 100.000 ευρώ. Ποιος θα μου τα δώσει? Η συζήτηση τώρα. Το Εθνικό Ταμείο. Το Εθνικό Ταμείο γενικώς δεν φτάνει να σε καλύψει. Τα εθνικά ταμεία είναι από τις εισφορές των τραπεζών. Θα πάμε στο Ευρωπαϊκό Ταμείο? Θα πάμε πρώτα στα bail-in και θα κόψουμε από τους μετόχους, θα κόψουμε από τους ομολογιούχους, θα κόψουμε από τους επενδυτές. Όλη αυτή η σειρά, λοιπόν, η διαδικασία εξασφάλισης των καταθέσεων είναι ένα μείζον πολιτικό θέμα, έχει προκαλέσει ζημιές, είναι δείγμα γραφής για να μην το αφήσουμε έτσι, σωστά. Αν θέλει να προχωρήσει κανείς σε μια τέτοια τραπεζική ένωση που εγγυάται τις καταθέσεις εν τέλει. Πολύ ωραία. Πρέπει να κλείσουμε, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Τελικά είστε και οι δύο εξαιρετικό δίδυμο τεχνολογίας, το ανακάλυψα σήμερα. Βέβαια, μηχανική. Μηχανική, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε στην εκπομπή. Σας είπα να είσαστε χαλαροί, γιατί ο χρόνος είναι ένα από τα θέματα που μας απασχολούν. Σωστά. Σας ευχαριστώ πολύ. Αγαπητοί τηλεθεατές, σας ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Την επόμενη εβδομάδα και πάλι μαζί σας, πάντα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τριχοφυΐα δεν είναι δεδομένη. Είναι θέμα επιλογής. Μόνιμη ανώδυνη αποτρίχωση. Vivify. Είναι τα πιο γλυκά σημεία στην πόλη. Ζαχαροπλαστεία Τσίρου. Σε Καρέα, Γλυφάδα, Παγκράτη, ξενοδοχείο Hilton και τώρα στον Πειραιά. Τσίρου.gr και προϊόντα για διαβητικούς. Μεταβείτε για πυρκαγιά σε ξηρά χόρτα. Μεταβείτε για πυρκαγιά σε συσσωρευμένα απορρίμματα. Μεταβείτε για έρευο σε υπαίθρια ψυχαριά. Γίνονται εργασίες με χρήση γυμνής φλόγας σε οικοπαιδικό χώρο. Μεταβείτε για συστάσεις. Σύντομα. Μια δασική πυρκαγιά χρειάζεται μια στιγμή για να εκδηλωθεί. Βοήθησε να την αποτρέψουμε. Κέντρο ή εξένωση, μαν.